Το όνειρό μου νομίζω ήταν να είμαι επιτυχημένος, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι θα ήμουν ούτε στο εξωτερικό ούτε στις εταιρείες που είμαι τώρα. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με πολύ σκληρή δουλειά, αλλά χρειάζεται και τύχη. Από το Καστέλι βρέθηκε στην Ουάσιγκτον, ανεβαίνοντας προς την κορυφή, σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Το 2006 εντάχθηκε στην Google ως ο πρώτος Έλληνας διευθυντής της εταιρείας, ενώ τα τελευταία 7 χρόνια είναι ο παγκόσμιος διευθυντής marketing και εκπαίδευσης της Amazon. Ο λόγος για τον Πάνο Ζαμπετάκη, ο οποίος ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου βρέθηκε στο Λύκειο Καστελίου, στο οποίο αποφύτησε πριν από 27 χρόνια για να απονείμει χρηματικά βραβεία στους καλύτερους μαθητές συνολικού ύψους 2.000 ευρώ, ενώ προχώρησε και σε δωρεά ύψους 1.000 ευρώ για τις ανάγκες του σχολείου. Τεράστια συγκίνηση να βλέπω ξανά τα παιδικά θρανία που πέρασα κι εγώ και συγκίνηση να βλέπω τους καινούργιους μαθητές. Είναι ό,τι πιο υπέροχο που μπορώ να τους δώσω τώρα πίσω κι εγώ. Ό,τι μου δώσανε, ό,τι εφόδια, μπορώ να κάνω κι εγώ κάτι για αυτούς τώρα. Σε δύσκολους καιρούς προέρχομαι από οικογένεια, η οποία είναι αγροτική οικογένεια. Θυμάμαι τότε ότι οι γονείς μου έκαναν δάνειο για να με στείλουν να πάω στο εξωτερικό. Δυνατά συναισθήματα πλημμύρισαν την καρδιά του, καθώς αντίκρισε τους καθηγητές του, αλλά και τα νέα παιδιά που έχουν πολλά όνειρα για το μέλλον, ενώ σχεδιάζει να προσφέρει στο σχολείο δωρεάν σεμινάρια για την εκπαίδευση των μαθητών στις νέες τεχνολογίες. Οπότε νομίζω από του χρόνου θα μπορώ να φέρω συνεργείο, συνεργάζομαι και με την Google και με την Amazon, να φέρω συνεργείο να κάνουν δωρεάν σεμινάρια στα παιδιά εδώ πέρα. Έχοντας την Κρήτη στην καρδιά του, θέλησε με τον τρόπο αυτό να βοηθήσει όσο μπορεί τον τόπο του, ενώ σχεδιάζει να αγοράσει σπίτι στο Καστέλι για να εργάζεται 6 μήνες τον χρόνο και να βρίσκεται δίπλα στους γονείς και στους φίλους του. Νομίζω ότι αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι η φιλοξενία και το φαγητό. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα Γεωγραφίας, έλαβε υποτροφία αριστείας και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα οικονομικά και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ, ενώ στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Εργάστηκε σκληρά στο εξωτερικό, δουλεύοντας ακόμη και τρεις δουλειές παράλληλα, χωρίς ρεπό, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έκανε γνωριμίες, ενώ το χάρισμα της επικοινωνίας, σε συνδυασμό με την προσωπικότητα και το ήθος του, του άνοιξαν νέους ορίζοντες προς την επιτυχία. Ενώ σπούδαζα, δούλευα στα Starbucks, δούλευα στα McDonald's και έδινα φυλάδια στο δρόμο επίσης. Στο εξωτερικό βλέπουν την Ελλάδα σαν μια αγορά που είναι πάρα πολύ αγνή σε θέμα εργατικού δυναμικού. Γνωρίζουν ότι όλοι οι Έλληνες που δουλεύουν και στην Google και στην Amazon έχουν τρομερό ήθος και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δεν είναι μόνο οι σπουδές, είναι και το ήθος με το οποίο εργάζεσαι. Και ενδιαφέρονται πάρα πολύ για Έλληνες εργαζόμενους λόγω του ήθους και της παιδείας που παίρνουν.